Είναι η έξοχη κοιμωμένη του Γιαννούλη Χαλεπά, 1877, στοίχησε τότε 6.000 δραχμές, που σημαίνει σήμερα γύρω στα 30.000 ευρώ. Η βάση του αγάλματος. Γιαννούλης Χαλεπάς. Ήταν τα πρώτα του έργα που έφτιαξε. Το κρεβάτι, το σεντόνι, το οποίο φαίνεται σαν ζωντανό. Και πάλι το ωραίο άγαλμα του Γιαννούλη Χαλεπά, 1851-1938. Πρέπει να το έχει φτιάξει στη νιώτη του ο Γιαννούλης Χαλεπάς ή το εργαστήριό του. Την κοιμωμένη στο πρώτο νοικοκυριό την έφτιαξε το 1877. Πρέπει τότε να έγινε και αυτό, καθώς οι Ελληνιδιώτες είχαν χρήματα, είσαντε έμποροι στην Κωνσταντινούπολη, και υπάρχει ένα σκίτσο μιας τσακωνίτισσας, μια τσακωνίτισσας από εδώ, ένα σκίτσο του Γιαννούλη Χαλεπά, έχει σωθεί αυτό από μια μικρή κοπέλα του Λεωνιδίου, μια τσοναποπούλα. Γιαννούλη Χαλεπά, 1851 γεννήθηκε, 1938 πρέπει να το έχει φτιάξει στην αρχή της νιώτης του ο Γιαννούλης Χαλεπάς. Την κοιμωμένη την έφτιαξε το 1877, πρέπει τότε να έγινε και αυτό, καθώς οι Ελληνιδιώτες είχαν χρήματα και σαν έμποροι. Είναι πάλι η πλευρά του ωραιότατου αγάλματος της κόρης του Γιαννούλη Χαλεπά ή του εργαστηρίου του Χαλεπά. Ιωάννης είναι ο πατέρας, με την όρθια κόρη. Πίσω μέρος του αγάλματος έχει δύο εγκοπές στην πλάτη που πιθανόν είναι για φτερά ή κάπου να στερεωθεί. Τα φτερά βέβαια δεν τοποθετήθηκαν ποτέ. Είναι όλο μάρμαρη. Ωραίο μετάλλιο μπροστά. Είμαι στο νεκροταφείο του Λεωνιδίου. Είναι 29 Ιουνίου του 2013 και μπροστά μου είναι αυτό το έξοχο άγαλμα των εργαστηρίων του Χαλεπά, του Γιαννούλη, του γιου και του Ιωάννη, του πατέρα του Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης γεννήθηκε το 1851 στη Δίνο και πέθανε το 1938. Στο Μουσείο Τίνιων Γλυπτών της Τίνου υπάρχει η κόρη αυτή περασμένη σε πυλό, αλλά φαίνεται ότι ο καλλιτέχνης τον κάλεσε και σε μάρμαρο.
μάτι, όπως οι δύο τελείπες που πιθανόν. Ήταν η Δευτέρα ανατροφή. Και αυτό το έξοχο του Γιαννούλη Χαλεμπά. Γιαννούλης Χαλεπάς είναι στην τρίτη περίοδο της ζωής του γλύπτη. Είναι ο έξοχος άγγελος του Γιαννούλη Χαλεπά. Βαστάει στα χέρια του το χρόνο, τη κλεψίδα του χρόνου. Είναι ένα έργο του Γιαννούλη Χαλεπά από την τρίτη περίοδο της ζωής του καλλιτέχνη. Ο Γιαννούλης Χαλεπάς γεννήθηκε το 1851 και πέθανε το 1931. Είναι αυτό το ωραίο έξοχο του Γιαννούλη Χαλεπά που το έκανε στην τρίτη περίοδο της ζωής του. Κοιμωμένη του Γιαννούλη Χαλεπά, 1877, τελείωσε την ίδια χρονιά και στοίχησε τότε 6.000 δραχμές, που σημαίνει περίπου 8.000 ευρώ σήμερα. Κοιμωμένη του Γιαννούλη Χαλεπά. Είναι ένα θαυμάσιο προσκυνητάρι, το οποίο βρίσκεται μπαίνοντας στον Άγιο Νικόλαο στο λιμάνι στον Πειραιά, δεξιά. Έχει μια ωραία επίστεψη επάνω, μαρμάρινο ολόκληρο, και είναι από τον μεγάλο μας γλύπτη Γιαννούλης Χαλεπάς, ο οποίος είχε λάβει πολλές παραγγελίες και για τέπλα εκκλησιών πέρα από τα γλυπτά που έφτιαξε. Είναι αυτό το προσκυνητάρι. Εδώ, στο σημείο αυτό, είναι η υπογραφή του καλλιτέχνη Ιωάννη Χαλεπά Στήνιος, επί 1895.